Είναι πολύ δύσκολο να πιστέψουμε ότι μιλάμε σήμερα για τον Κώστα Καζάκο χωρίς ο ίδιος να βρίσκεται ανάμεσά μας. Για τη σημερινή ημέρα του αποχαιρετισμού αυτού μου είχε ανατεθεί να διαβάσω το κείμενο που έγραψε ο διακεκριμένος θεατρικός συγγραφέας και φίλος του, ο Γιώργος Μανιώτης. Προηγουμένως όμως, επιτρέψτε μου πολύ σύντομα να πω δύο λόγια, προσωπικά κυρίως. Είχα την τύχη να τον γνωρίσω για πρώτη φορά όταν βρέθηκα στον ίδιο θίασο με εκείνον έναν συγκλονιστικό Προμηθέα δεσμότη στην Επίδαυρο το 2005. Αντυχεί ακόμα στα αυτιά μου και πιστεύω και σε όσοι παρακολούθησαν την παράσταση τότε, η στεντόρια φωνή του αλυσοδεμένο στον Κάφκασο να φωνάζει ουράνια εθέρα και ταχύπτερες πνοές, ποταμών πηγές και των κυμάτων αένα οπάφλασμα με εκείνη τη χαρακτηριστική του φωνή και κίνηση. Έκτοτε η Τζέννη και ο Κώστας Καζάκος με τίμησαν με την ακριβή τους φιλία και συνδεθήκαμε με δεσμούς ισχυρούς οικογενειακούς. Το φιλόξενο σπίτι τους πάντοτε ανοιχτό, γιορτινό, ανεπιτίδευτο και οικείο, μακριά από τυπικότητες, μια μεγάλη αγκαλιά για όλους. Όσοι είχαμε τη χαρά να γνωρίσουμε τον Κώστα Καζάκο από κοντά και να τον συναναστραφούμε, έχουμε έντονη τη μνήμη εκείνων των ανεπανάληπτων μαραθώνιων αφηγήσεών του, που ξεκινούσαν από την αρχαία τραγωδία, την αρχαία Ελλάδα, την ποίηση, για να φτάσουν στη Βυζαντινή γεωγραφία. Και αυτό ήταν κάτι που έτσι τον ενδιέφερε και ίσως δεν είναι τόσο γνωστό. Το θέατρο βέβαια και το ρεμπέτικο. Συζητήσεις που κορυφώνονταν κάποτε κοντά στα ξημερώματα. Πάντοτε σε πνευματική εγρήγορση ο ίδιος, ακλόνητος και συνεπής σε όσα πίστευε για την τέχνη και την πολιτική, ευσυνείδητος, ευθύβολος, αδιαπραγμάτευτος. Ήταν πράγματι απόλαυση να τον ακούς, μέγα κέρδος πνευματικό, αλλά και μία άβρα ευεργετική στην άνυδρη πεζή εποχή που ζούμε. Δικαίωση και επιστέγασμα της πνευματικής του παρουσίας είναι η υποδειγματική οικογένεια που δημιούργησε, κληροδοτώντας στα παιδιά του, τον Κωνσταντίνο, τον Αλέξανδρο, την Ηλέκτρα και τη Μάγια, όλα τα χαρίσματα της προσωπικότητάς του, τον ακέραιο χαρακτήρα του και το καθαρό του βλέμμα για τη ζωή. Τώρα προχωράω στο κείμενο του Γιώργου Μανιώτη. Πριν λίγες μέρες, ο μεγάλος μας ηθοποιός Κώστας Καζάκος ξεχάστηκε και πήγε πολύ μακριά, στο σκοτεινό και ανεξερεύνητο δάσος, κυνηγώντας τα όνειρα και τα οράματά του. Μέγα σκοπός της ζωής του ήταν ο άνθρωπος και η υπεράσπιση του αγαθού της ζωής. Αυτές οι δύο δυνάμεις ήταν που κινούσαν το νου και την καρδιά του. Μια καρδιά απλόχωρη, σαν μέγα αλώνη που φρόντιζε ουσιαστικά όσους είχαν απόλυτη ανάγκη και προσέτρεχαν σε αυτόν. Εν τω μεταξύ, με το φανάρι του νου του έψαχνε διαρκώς. Μελετούσε νυχθημερών. Ήθελε να έχει ολική εικόνα του κόσμου. Αυτό τον βοηθούσε απέραντα να εισχωρεί βαθιά στα έργα των μεγάλων συγγραφέων, τα οποία θεωρούσε έργα υψής της τέχνης, αλλά και μέγιστα κοινωνικά συμβόλαια. Έργα τα οποία η μνήμη των ανθρώπων είχε κρατήσει ζωντανά μέσα στον παμφάγο χρόνο. Όσο τελειοποιούσε αυτή τη γνώση του, τόσο βάθαινε η ψυχή του και ο ήχος της φωνής του. Μια φωνή που τα περιείχε όλα. Από το κυρίαρχο δέος του σύμπαντος έως τις μικρές κραυγές της καθημερινής χαράς και ευτυχίας. Όλα ήσαν χρήσιμα και ωφέλιμα όταν παρίστανε. Όλα είχαν νόημα και βάρος. Τίποτα στην τύχη, τίποτα στη σκιά, όλα στο φως της σκηνής. Εκείνο που έφτανε στο θεατή ήταν ένα καλοζυγισμένο βίωμα, κάτι σαν προσωπική εμπειρία του ηθοποιού, λες και είχε μεταφερθεί χρονικά πίσω στις εποχές που λάβαιναν χώρα οι περιπέτειες που ήθελε να αναπαραστήσει και τις είχε ζήσει ολοζώντανες μπροστά του σχεδόν σωματικά. Εκεί όμως που ο φίλος μας ήταν ασυναγώνιστος και άφηνε όλους τους κρουνούς της ανυπέρβλητης τέχνης του να ηχήσουν από μουσικές και θρήνους, σαν ορμητικά ύδατα από τα βάθη της γης, ήταν η αρχαία τραγωδία. Λες και προετοιμαζόταν ολόκληρη τη ζωή του. Λες και είχε γεννηθεί να υπηρετήσει το είδος αυτό του θεάτρου.
Θυμάμαι ότι αδειμονούσαν να εμφανιστεί στο θέατρο της Επιδαύρου, να ερμηνεύσει τους μεγάλους μονολόγους των αρχαίων συγγραφέων και να μας προσφέρει σαν ιερή προσευχή όλο το νόημα και την ουσία των τραγικών κειμένων. Όταν εμφανιζόταν, έσπαγε το τύμπανο του αρχαίου θεάτρου και η βαθιά φωνή του γινόταν ο θόλος της ψυχής του. Ο θρήνος του έφτανε στα ουράνια και χάραζε μέσα στο σύμπαν τον πόνο και το παράπονο των θνητών ανθρώπων που παλεύοντας με τη μοίρα τους προσπαθούσαν να τα βγάλουν πέρα, σερνάμενοι και καταματωμένοι, πενθούντες επί του φιλόξενου και απειλητικού μετόπου της γης. Αυτές οι ερμηνείες του ήταν αυθεντικές στιγμές αρχαίας τραγωδίας που χαράχτηκαν για πάντα στη μνήμη μου και όχι μόνο στη δικιά μου. Κανένας στόμφος, μόνο αλήθεια και δύναμη και γνώση και βαθιά καταγνώριση μέσα στους λινούς των ριζικών θρήνων του ανθρώπινου γένους. Γιατί ο Κώστας όταν έπαιζε τραγωδία ιερουργούσε. Στη μνήμη μας έχει χαραχθεί οριστικά ο ήχος και η εικόνα της πολύτιμης ύπαρξής του. Έχει γεια φίλε μας και μη μας ξεχνάς. Γιώργος Μανιώτης.